Εδώ ήρθαμε, είχαμε υποσχεθεί ότι θα κάνουμε πολύ πιο γρήγορα για την επιστροφή μας, αλλά πρέπει να σας πω ότι πάθαμε μια μεγάλη καταστροφή στο στούντιο. Ε, όλα τα computer βγήκαν off. Όλα όμως, δεν έμεινε κανένα. Μέχρι και το tablet βγήκε off. Δηλαδή τέτοια κατεμιά δεν έχω ξανά δούλεψη. Δηλαδή, μια μάτι. Μάτι, μάτι, ναι. Θα του και ξέρει, τα παιδιά θα πραγούδια. λέγανε Αχ, τώρα μα ξεχάσανε. Ναι, 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 μου το γράψαν ναι, κιόλα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ήμασταν πάρα πολύ στεναχωρημένοι γιατί θέλαμε να βγάλουμε, ειδικά όλε αυτέ τι μέρε λόγω τη Eurovision, όλα αυτά που έχουν συμβεί. Θέλαμε να βγάλουμε βίντεο και δεν μπορούσαμε. Δεν μπορούσαμε. Η πραγματικότητα είναι κυρίε και κύριοι, ότι θέλαμε πάρα πολύ, ιδιαίτερα τη Δευτέρα του Πάσχα, θέλαμε πάρα πολύ να βγούμε στον αέρα, να μιλήσουμε και για την Eurovision για πάρα πολλά πράγματα και είχαμε για πάρα πολλά ε, αποκλειστικά τα οποία βέβαια αποκλειστικά μετά έπαιξαν όλοι δηλαδή. οι δηλαδή. ειδικά για μήκο δεν το συζητάω. Ο Πέτρο Νάζο είχε δώσει ρεσιτάλ και είχαμε πολύ υλικό στα χέρια μα. θα ε, βγαίναμε να σα αλλά δυστυχώ δεν έγινε αυτό. Ζητάω λοιπόν συγγνώμη για την καθυστέρησή μα. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό που σα λέω. Ε, ότι ζητάω συγγνώμη γιατί όπω και να το κάνουμε, είχαμε πει ε, ότι κάτι θα κάνουμε. Ε, πολύ πιο γρήγορα. Όμω τώρα να είστε σίγουροι ότι θα είμαστε τυπικότητα το ραντεβού μα, ότι πλέον τώρα δεν υπάρχει κανένα απολύτω πρόβλημα. Είδαμε τι εργασίε που είχαμε, τι άλλε κλπ. Που είχε πιο πολύ η Έλενα, από ότι εγώ. Εδώ λοιπόν τώρα για να ξεκινήσουμε, να πάμε γρήγορα γρήγορα στα θέματα τη Eurovision. Και εδώ έχω προβληματιστεί πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ όμω. Δηλαδή. Πιο πολύ δεν γίνεται. Αυτό το βίντεο το κάνουμε λίγε ώρε πριν βγει ο ημιτελικό, για να ξέρετε ότι δεν ξέρουμε ούτε τα αποτελέσματα, ούτε πώ θα πάει η Σάτι. Όμω το βίντεο που έχει διαρρεύσει μα έχει σοκάρει. Επίση δεν είναι ότι με έχει σοκάρει. Εγώ επειδή πάντα το τραγούδι αυτό δεν το πίστευα τόσο πολύ. Και επαναλαμβάνω, δεν έχει να κάνει με τη Σάτι σαν ε, καλλιτεχνική πορεία. Έχει να κάνει με το κομμάτι σαν κομμάτι. Δηλαδή ένα κομμάτι δεν καθορίζει την πορεία ενό καλλιτέχνη προ τα πάνω ή προ τα κάτω σε καμία απολύτω περίπτωση. Όμω το τραγούδι αυτό εμένα δεν με έχει ικανοποιήσει. Πιο πολύ με ικανοποιεί τη Κύπρου και το έχω δηλώσει αυτό επανειλημμένο. Και μάλιστα χάρηκα πάρα πολύ που βγήκε η Σίλια και έδωσε ρεζιτάλ επαγγελματισμού. Ε, χόρεψε βέβαια αν δεν είχε βγει η Φουρέιρα στην αρχή που ήταν το κάτι άλλο. Η Σίλια θα έχει αναδειχθεί με την πρώτη. Ξέρεις όμως, η Φουρέρα έχει ένα πολύ ωραίο ρυθμό, έχει ελαστικότητα. Η Σίλια, επειδή είναι πιο ρομποτική η κίνησή της, yeah. δεν, δεν, τα συνδυάζει. Είναι κάτι ξεχωριστό, είναι πιο pop. Δηλαδή, αυτό που είδα ήταν πολύ νεανικό και πολύ pop από τη Σίλια, οπότε δεν με πείραξε το τι η Φουρέιρα είχε αυτό το σεξ, έβγαζε για τη γλώσσα. Είχε, ήταν πολύ σεξ. Ναι, ναι, ναι. Η Σίλια ήταν κάτι πολύ, ρε παιδί μου, επαγγελματικό, πολύ σωστό και χορευτικά. Δηλαδή έκανε τέτοιε κινήσει που κανονικά δεν θα έπρεπε να έχει αναπνοή. Ναι, βέβαια. Και όμω ήταν τέλεια όλα 17 χρονών, ναι. έτσι. Και επειδή εμεί έχουμε προσέξει πάρα πολύ την πορεία τη και έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα από την ε, Σίλια, πρέπει να σα πω, η Σίλια Καψή. Θέλω να σα πω ότι το κορίτσι αυτό βγάζει το 20% από τι δυνατότητε που έχει. Εντάξει, βέβαια θα μου πει άλλο να βλέπει ένα βίντεο το οποίο είναι προκατασκευασμένο, που μπορεί να σταματάνε να κάνουν ε, κάτι και να συνεχίσουν παρακάτω. Αλλά πρέπει να σα πω ότι από αυτό που έχω δει, εγώ τουλάχιστον βλέπω το 20% από τι δυνατότητε που έχει αυτό το κορίτσι. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είναι μόλι 17 ετών και μπορεί να κάνει και πάρα πολλά πράγματα. Και η έδρα τη βέβαια δεν είναι στην Κύπρο, είναι στην Ελλάδα αλλά είναι στην Αυστραλία. Από εκεί βέβαια, εάν ε, κάνει ένα, ε, καλό, ε, μια καλή κίνηση, ας πούμε, θα εκτοξευθεί σε όλο τον πλανήτη. Και αυτό το κορίτσι είναι αδικημένο φέτο πάρα πολύ, γιατί επειδή ήταν πολύ χαμηλά στα στοιχήματα από την αρχή, όλοι δεν του δίναν σημασία. Λέγανε Α, δεν θα είναι καλή. Α, Κάνε, και, και εμεί την αδικήσαμε εδώ στην Ελλάδα πάρα πολύ. Ε, σαν, εμείς, εμάς μας άρεσε από την αρχή, αλλά εννοώ τα site οι εκπομπές δεν δώσαν τόσο μεγάλη σημασία γιατί σου λέει οκ, okay, δεν θα βλέπουν κάτι σημαντικό ναι. ε, γι' αυτό και στα στοιχήματα. Όμω, ναι, Όμως, ναι. αυτό που είδαμε πάνω στη σκηνή νομίζω τους διέψευσε όλους. Ναι βέβαια. Ε, σε αντίθεση τώρα βέβαια με τη Μαρίνα Σάτη, η οποία το, αυτό που έχει διαρρεύσει λάσο μέχρι τώρα, εμένα γενικά να σας πω ό,τι και να βγάλει, το μονοκάμερο δεν μου αρέσει καθόλου γιατί το θεωρώ πολύ φτωχό. Ε, το κομμάτι εν σχέση με αυτά που έχω δει από το πρώτο ημιτελικό. Όταν βλέπει, α πούμε, ε, να γίνεται πανικό, να βγάζουν ε, 3D καταστάσει και να ε, αξιοποιούν στο maximum το stage ε, ε, στο Malbe. Ναι, Malbec. ναι. Mm. Λοιπόν, ε, λες γιατί όχι εμεί. Γιατί όχι εμεί, και γιατί ένα φτωχό μονοκάμερο. Στο μεγαλύτερο μέρο του κομμάτι του τέλο πάντων. Και πάρα. βέβαια, ουσιαστικά αυτό που περιμέναμε. Δεν φταίει βέβαια ο Φωκά, αλλά δυστυχώ αυτό με τα μαντήλια κάηκε. Το έκαψε, η... το έκαψε η Φουρέιρα που φυσικά και έχει εκατομμύρια views και το έχουν δει πάντες ναι. και έχει καεί σαν έβριμα. Ασχέδεσαι... Ε, εδώ να πούμε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό γιατί θα μπορούσα πολύ εύκολα να τα βάλω με τη Φουρέιρα αλλά όμω η Φουρέιρα είπε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Είπε ότι αυτό είναι μήνε τώρα που το έχουν στείλει εκεί. Ενώ εμεί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το τελευταίο διάστημα βγήκαν τα μαντήλια στην... Οπότε ουσιαστικά κάποιο από του δύο πρέπει να ανταλλάξει όμω. Είτε, ε, είτε η Κουρέλα είτε η Σάτι. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται καμία αλλαγή. Ε, εξάλλου το ένα είναι φτωχό μαντιλάκι τη Σάτι και το άλλο ήταν μια μαντιλάρα. Ε, αυτό που λέω όμω τώρα το φτωχό πρέπει να ανταλλάξουμε εμεί. Μα φτωχό είναι όλο. Ε. Αυτή η εικόνα που μου δίνουν δεν έχει καμία σχέση με τη συμμετοχή. Εδώ μην μη σε, πάω μακριά να σε πάω στην Αυστραλία που αποκλείστηκε. Καλύτερη, καλύτερα εφέ είχαν μέσα. Η Έτσι. αλήθεια είναι ότι και αυτό ειδικά θα πω και τη Ουκρανία που μα εντυπωσίασε πάρα πολύ. Ε, και εδώ να τονίσουμε ότι ουσιαστικά αυτά που φαίνονται στην Ουκρανία σαν πυροτεχνήματα είναι ξεστήνε, είναι οι βομβαρδισμοί από τη Ρωσία και έχουν ακριβώ αντιγράψει την εικόνα, τα παρουσιάζουν σαν πυροτεχνήματα, και όμω είναι οι βόμβε που πέφτουν στην Ουκρανία, Πού το αυτό? στην, Ουκρανία, στην ναι, ώρα που είναι η κοπέλα, ναι, 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 ναι. στη σκηνή πάνω και ναι, ναι. πέφτουν σαν πυροτεχνήματα. Αυτά είναι. Οι βόμβες που που ουσιαστικά που πέφτουν στην Ουκρανία, δηλαδή έχει και μεταφορική και μεταφορικές, είναι τόσο πλούσιο. Ναι. Σαν και να πούμε πιστεύω. ότι διέρευσε το TikTok όπου σου ντούφισε η κοπέλα η... Ναι, η γεματούλα που ραπάρει, ναι, ναι. δεν δε θυμάμαι τώρα το όνομα της, ναι. ναι. συγγνώμη. Ελ... Αλώνα, Αλώνα. Κάπω έτσι ναι, λέγεται. Ναι, ναι. Σκοντάφτει και στο δευτερόλεπτο σηκώνεται πάνω εκεί που βγάζει ξέρεις, από τα μαλλιά ναι. αυτό που έβγαλε. Ε, Ήτανε, αυτό ήταν άθλο για τη συγκεκριμένη κοπέλα. Γιατί όταν είσαι και 100 κιλά, 120 δεν μπορεί να εύκολα να Δεν δηλαδή, το δηλαδή, συζητά. Δηλαδή, πιο δυσκίνητο. Το συζητά. Η βέβαια, κοπέλα, βέβαια. μιλάμε στο δευτερόλεπτο, ούτε έπεσα κάτω, δεν, την ένοιαζε, Δηλαδή ήταν τόσο σωστή και φωνητικά ήταν τόσο τέλεια. Όμω εδώ επειδή ξεκινήσαμε με τη ΣΑΤΗ, να πούμε ότι έχουν βγει δημοσίευματα ότι η ΣΑΤΗ έχει φαρεγκίτητα. Εντάξει, δεν είναι δύσκολο. Και έχουμε λίγο, υπάθη. ναι, έχουμε λίγο Αυτό όμω σημαίνει, σημαίνει αυτό που είπε, ότι πάμε με κατεβασμένα φτερά. Ε, αυτό δικαιολογεί βέβαια και τι υπερβολικέ αστάθειε στο βίντεο που έχει διαρρέψει. Ναι, αλλά πάμε, εγώ να σου πω ότι δεν θα σχολιάσω αυτό για να μην πω ότι είμαι αρνητική και τα λοιπά. Ε, που είμαι λίγο αρνητική. Ε, θα πω ότι πάμε με κατεβασμένα φτερά. Δηλαδή πάμε τώρα εκεί για να ε, περάσουμε στον, στον τελικό. Αυτό μα ζητά, ζητάμε μόνο. Mm. Όχι για μια καλή θέση. Εγώ σα λέω για μια φορά ακόμα ότι το κομμάτι δεν το πιστεύω. Το κομμάτι αυτό. Ε, και όλο το στήσιμο αυτό δεν μου αρέσει. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή επειδή θα εμφανιστεί η Ιταλίδα που, μπορεί, που δεν το συζητάει κανεί, που μπορεί ξαφνικά να ξεπεταχτεί. Ε, θα βγει ο Ολλανδό, θα, θα το ξαναθυμίσουν, για μία φορά ακόμα το γύρο πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα, Το παπάκι. Λοιπόν, πάει στην ποταμιά. Λοιπόν, και αυτά όλα είναι εκπλήξει τα οποία θα πετα... πετάγονται μία με την... μετά την άλλη. Και βέβαια, επειδή είχε διαρρεύσει ότι ουσιαστικά τα τραγούδια τη γυροβίζων φέτο δεν είναι πολύ δυνατά, και όμως φωνητικά είναι απίστευτα τα περισσότερα. Δηλαδή ποιον ακούσεις το. Είναι όλα οι φωνές, δεν ξέρω σαν τραγούδια, αλλά οι φωνές είναι τόσο καθαρές που περιμέναμε κι εμείς και περιμένουμε ας πούμε ένα, ειδικά στον τελικό, ένα αποτέλεσμα που να, να μπορεί να ανταγωνιστεί αυτές τις φωνές. Γιατί φωνάρες, μιλάμε τώρα Ποιο να πρωτοπιάσει. Και η Ιταλίδα και η Ισπανίδα, πάρα πολύ ωραία Επειδή έχουμε δει μόνο το ένα επιτελικό. Επαναλαμβάνω το βίντεο αυτό βγαίνει αρκετέ ώρε πριν, ε, βλέπετε την μέρα ούτω ή άλλω. Και μακάρι να τα πάει τελεία τι μακάρι. Α, και να ξέρετε ότι αυτό που βλέπετε είναι real. Έτσι είναι. Mm. Αυτή τη στιγμή είναι το. Είναι ζωντανά δηλαδή πίσω μα. Ε, ο πειρασμό. Ε, ε, και επειδή δεν ξέρουμε τι θα γίνει ακριβώ, ε, πρέπει να σα πω ότι εγώ περιμένω με αγωνία να περάσω τελικό. Να περάσω τελικό. Μόλι περάσω τελικό. Α δούμε λοιπόν εκεί πέρα τη νέα μάχη, πώ θα δοθεί. Θα έχουμε δει και όλε τι χώρε ναι. και θα ξέρουμε πάνω κάτω τι παίζει. Αυτή τη να... στιγμή κινδυνεύουμε. Ε, ε, ναι, όχι με αυτό που είδαμε. Έξω, όχι, όχι, μην όχι, μην όχι, κινδυνεύουμε στο να μην πάρουμε καλή θέση τελικό. Στο τελικό. Ναι, με όχι. αυτό που είδαμε. Ναι. Με την πρόβα. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Λοιπόν, ε, έχουμε αυτή τη στιγμή Κροατία, Ελβετία μπροστά. Έχουμε την Ιρλανδία. Που αυτό παιδιά είναι. Ε, δεν μπορεί ο κόσμο να έχει ξεφύγει τόσο πολύ. Και μάλιστα πρέπει να σα πω ότι όταν ο Μιλιόγλου στο πρωινό σου, σου μου είπε α, α, αυτή είναι η Eurovision και το ξέρει, και λέω η Eurovision δηλαδή, με βγάζει από τα ρούχα μου γιατί έχουμε ξεπεράσει πάρα πολύ το όριο. Μάλιστα μου έλεγε. Με έλεγε, τα έλεγε, τα πράγματα. Ναι, ναι, μου έλεγε η Έλληνα για την Daily Mail. Τι έλεγε η Daily Mail. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ουσιαστικά στην Daily Mail ε, ε, βγάλανε ότι δεν ήταν καθόλου η Eurovision, διαμαρτυρήθηκε ο κόσμο, κλείσαν τηλεοράσει γιατί δεν ήταν καθόλου ας το πούμε, friendly, family friendly, γιατί υπήρχαν και παιδιά που βλέπαν εκείνη την ώρα Έτσι. και όλες οι κινήσεις, αν δείτε και κάποιες κινήσεις και αυτός που τραγουδούσε τον Dizzy, που κάνει κάτι τέτοια που είχε μπροστά αυτό το προστατευτικό στα γεννητικά του όργανα, Όλε όλες αυτές οι κινήσεις τις θεώρησαν για τα μικρά παιδιά πρόστιχες. Δηλαδή το ότι δεν έπρεπε, ε, έπρεπε να υπάρχει σήμα που λέμε ναι, ναι, α, απαγορεύεται αυτό. για ανηλίκους και... Όλο αυτό με τα πεντάλφα, παρόλο που είχε μέσα και κάποια στοιχεία, λένε από το Χάρι Πότερ και καλά το ότι ε, και ήταν λίγο χιουμοριστικό. Εμεί είδαμε κανονικά πεντάλφα, είδαμε κυρία, είδαμε τελετή. Δεν με είδαμε του το η να διάβολο, αυτό, Αλλά αυτή η κοπέλα είχε και προβλήματα με το νόμο. Βέβαια. Έτσι. Έχει κατηγορηθεί ε, ότι είχε συμμετοχή σε σατανιστικέ τελετέ που η BBU έπρεπε να το ψάξει αυτό. Δηλαδή, συγγνώμη. Το ποινικό μητρό των τραγουδιστών δεν το βλέπετε. Λέω εγώ τώρα, βλέπουν τόσε λεπτομέρειε. Εκεί πέρα, στον άλλον, επειδή έβαλε το μαντήλι, α πούμε, εξαφάνισαν το. Το Σουηδό που τραγουδίστηκε στην αρχή που είχε τη Παλαιστίνη το μαντήλι, εξαφάνισαν όλα τα βίντεο. Οκ. Δεν θέλανε κάποιο στοιχείο. Αλλά από τη συγκεκριμένη εμφάνιση να την θεωρήσουν ότι, οκ, δεν πειράζει μια χαρά. όλα. Και να ανέβει και πολύ ψηλά και πάει να γίνεται χαμό. Εδώ λοιπόν πρέπει να πούμε το εξή. Ε, ρε παιδιά, εντάξει, πρέπει να μπει ένα όριο όμω. Δηλαδή, ε, η Eurovision έχει ξεπεράσει τα όρια όλα πλέον τώρα. Έχω αρχίσει πλέον να μην ασχολούμαι με το τι θα κάνει η Ελλάδα και η Κύπρος που ιδιαίτερα για την Κύπρο που με ενδιαφέρει πάρα πολύ και τη γουστάρω πολύ αυτή τη συμμετοχή. Έχω αρχίσει πλέον να σαλτάρω με όλο αυτό το πράγμα που πάει να επιβληθεί μέσω Eurovision. Ε, εντάξει, δεχτήκαμε Ό,τι ακραία εικόνα υπάρχει, κοντσίτα με μουσια. Είχαμε τα πάντα, ρε παιδί μου. Είπαμε, και εντάξει, μόρα, δεν σημαίνει τίποτα. Βγαίνει ο άλλο με το πισινό του έξω, με το πουλί του έξω κτλ. κτλ. Με υπονοούμε το πουλί του έξω. Ναι, δεν το πουλί και πρόσεξε και η Ισπανία, νομίζω η... να πάει και προκλητική εμφάνιση. Όχι, όχι, όχι. Οι φορευτέ. Ναι. Ε, 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 <σφυρήσεις> <này>, δηλαδή. <σφυρήσεις> ε, εντάξει, αλλά. Το ανέχεσαι. Η εικόνα από τον Τζι σου άρεσε μέσα στον κύβο. Για ό,τι σου αντιλαμβαίνουν να κάναν διάφορα. Να σου φω κάτι δεν έχουμε. Να, ναι. Ε, Όμω αυτό με, τα, με, την μαύρη μαγεία ξεπέρασε το όριο. Mm. Δηλαδή πιστεύω ας πούμε, ότι κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα όριο. Και αυτό το όριο το ξεπερνάνε κατά πολύ. Και εδώ λοιπόν έχετε σε αντιπαλότητα ε, η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα μαζί με του straight. Δηλαδή αυτή τη στιγμή λένε εμεί περνάμε ότι γουστάρουμε και εσεί δεν να κάνετε τίποτα. Γιατί ξέρετε κάτι, αυτή είναι η πραγματικότητα που βγαίνει μέσα από την Eurovision. Αυτή είναι η αλήθεια που βγαίνει μέσα από την Eurovision. Οι, ότι εμείς υπερισχύουμε και κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Και επαναλαμβάνω εγώ ότι αν βάλω ένα καρό που κάμισο ανοιχτό μέχρι εδώ, μια χρυσή αλυσίδα και παντόφλες και βγω έξω, θα με προειδεύετε όλοι. Ενώ ο άλλο βάζει το φουστανάκι, αφήνει το μουσάκι, βάζει το μαλάκι και τα λοιπά και δεν συμβαίνει τίποτα, εγώ ξαφνικά πρέπει λοιπόν. Συγγνώμη, να σα κάτι. Ναι. Μια, ολόκληρη χώρα όμω ψήφισε το συγκεκριμένο γιατί μέσα από ψηφοφορία να βγει. Δεν λαδί... χώρα, πολλέ χώρε ήταν. Όχι. Δεν, μιλάω, όχι, δεν μιλάω. Μιλάω για να πάει σαν. Ε, πέρα από τι χώρε που το ψήφισαν. Ναι. Να πάει σαν συμμετοχή ε, να εκπροσωπήσει τη χώρα, την Ιρλανδία. Η Ιρλανδία, στείλει, έχει στείλει και δεν μια τρελαμένη τραλα... Δεν είναι, έχει σχέση όχι, με του ότι... γκέι. Θυμάμαι μια τρελα... Όχι, δεν έχει σχέση με του γκέι. Όχι, επειδή είπε ότι. Ναι, είπε ότι ουσιαστικά σε φαίνει αντιπαλότητα. Έλενα, άλλο λέω. Eurovision ναι. με βγάζει από τα, από τα ρούχα μου. το όμω. Ναι, όταν. Σκύβουμε το κεφάλι. Και λέμε εξή κάτι. Ε, ρε παιδί μου, εντάξει, να δεχτούμε αυτά που δεν είχαμε δεχτεί πριν 10 χρόνια. Αλλάζουμε. Δηλαδή, εγώ δέχομαι αυτά που πριν 10 χρόνια, 15 χρόνια λέγαμε Μάν Παναγιά μου. Αλλά αυτή τη στιγμή η Eurovision προσπαθεί εμένα να μου βάλει σατανιστέ, γυμνιστέ, εκείνο το άλλο. Δηλαδή, ό,τι και καλά, ό,τι και να βλέπω δεν έχω δικαίωμα αντίρρηση. Αυτό στείλει η Ιρλανδία και η EBU το δέχτηκε. Αυτό σου Έλενα. Δηλαδή, η EBU είναι, συνόμη, η είναι μόνο από. Χώρε είναι. Ναι, είναι χώρε. Αλλά mm. ενώ δεν έχει να κάνει με γκέι και straight. Αυτό θέλω να διευκρινίσει. Άκουσε. Έτσι. Ε, η, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η λιώτική κοινότητα ε, είναι η επίσημη γιορτή τη. Η γυρωβίζω. Ναι, αλλά παίρνει το πάρα τον κόσμο έτσι. Ναι, αλλά το ξέρουμε. Ξεφύγανε, δηλαδή δεχτήκαμε τη λιώδικη κοινότητα ό,τι εικόνα θέλει και το δέχομαι ό,τι θέλουν. Στο ας τελικό κάνουμε. θα ψηφίσει όλο ο κόσμο. Να ολοκληρώσω. Ναι. Γιατί δεν να και με αφήνει να ολοκληρώσω και, και ακόμα μισό. Ναι. ναι. Δέχομαι λοιπόν ότι η εικόνα θέλουν να βγάλουν ναι μεγέτους με χαρά τους, αλλά όμως η μαύρη μαγεία δεν κολλάει. Όταν λοιπόν κάνει αποδοχή ABU κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι τσαμπουκά θα περάσουμε ό,τι γουστάρουμε και θα λέτε και ναι. Και άμα πω τίποτα τώρα θα πούνε, μα την ψήφισαν. Ψήφισαν. Και λέω εγώ, ποιο ψήφισε κάτι τέτοιο. Και καταλαβαίνουν η πιτσιρικαρία τι ψηφίσαν ακριβώ. Και τα υπόλοιπα όλα. Η πεντάλφα κάτω, ξέναν τα υπόλοιπα. Αυτό λοιπόν είναι το κομμάτι που θίγει ένα μεγάλο κομμάτι τη κοινωνία τη Ευρωπαϊκή, όχι τη Ελλάδο. Ε... Γιατί καθολικοί, προτεστάντε, αυτό κοινό, τα, όλοι είναι αυτή τη από αυτό το πράγμα. Και να σα πω κάτι. Μπορεί όλοι αυτοί οι άνθρωποι να έχουν γυρίσει την πλάτη τη Eurovision, να την έχουν γυρίσει την πλάτη τη Eurovision και να ψηφίσουν μόνο οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δηλαδή. Εγώ βλέπω ότι η Eurovision έχει εκτροχιαστεί. Και η daily mail, αυτό που είπε, γιατί από εκεί ξεκινάω τη διαδικασία, ότι πρέπει να αλλάξουν τη σήμανση κτλ. κτλ. Όταν αλλάζει η σήμανση, σημαίνει ότι αλλάζει το προϊόν. Mm -hmm. Και αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, έχω δεχθεί ό,τι εικόνα θέλετε. Το έχω δεχτεί και το δέχομαι ρε παιδί μου, δεν ε, το βρίσκω ακραίο, δηλαδή το συνείδησα. Είμαι οκ. Okay. Αλλά να πατάμε στα, ε, στα θέλω και πιστεύω των άλλων τσαμπουκά, γιατί έτσι γουστάρουμε εμεί. Και η ABU να λέει εντάξει μου γιατί έγινε βάλτε το μέσα. Λοιπόν, όχι ρε παιδιά, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει να μπει ένα φρένο κάπου. Δεν υπάρχει νόμο η Eurovision που θα μου επιβάλλει εμένα τα πάντα. Και εντάξει, η Eurovision ότι, ότι θέλουν να βάζουν. Όχι, δεν είναι ότι θέλουν να βάζουν. Ένα παιδάκι τώρα, αν μιμηθεί αυτή την εικόνα, γιατί τη θεωρεί ηρωική, τόσοι την ψήφισαν στην Ευρώπη, και μιμηθεί αυτή την εικόνα, θα πείτε εσεί. Γιατί τη μιμήθηκε. Όχι, βέβαια, θα πείτε καλά, έκανε. Όχι, βέβαια, Κατάλαβε για την φάση, δηλαδή έχουμε μπει σε άλλη διαδικασία πλέον. Okay. Έχουμε μπει σε άλλο κομμάτι. Τελείω διαφορετικό Ελένα. Αυτή τη στιγμή για εμένα είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι πρέπει να μπει ένα φρένο κάπου. Και όλο αυτό το πράγμα θα φέρει, προκαλεί ε, ένα άλλο κομμάτι, μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης, το οποίο κάποια στιγμή θα επαναστατήσει. Δηλαδή στα Βουβά περνάνε όλα, political correct παντού και όλοι δεν μιλάμε, δεν μιλάμε, δεν μιλάμε, αλλά κάποια στιγμή θα γίνει τη πόπη στο κάγκελο. Κάποια στιγμή. Δεν μπορώ να πατά με αυτόν τον τρόπο και επαναλαμβάνω. Δεν θα μιλήσω για αυτόν που πέταξε τον κολό του έξω και το πουλί του υποτίθεται. Δεν μιλάω για αυτόν. Έχω συνηθίσει από κοντσίτα και τα λοιπά. Έχω πέρασει από παντού. Το έχω συνηθίσει. Αλλά δεν μπορώ να συνηθίσω αυτό που θέλετε να μου βάλετε σ' και καλά με τη μάθημα αγγεία. Δεν έχει σχέση με τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα έχει σχέση με τους πάντες και δεν έχει σχέση μόνο, με, μόνο, απλά με θρησκεία, αλλά έχει σχέση με ανθρώπους οι οποίοι είναι σκοτεινοί. Υπενθυ, υπενθυμίζω τους σατανιστές στο μακρινό παρελθόν που μπήκαν όλοι οι φυλακοί και τι κάνανε. Και αν λοιπόν αρχίσουν πάλι κάτι, κάτι τέτοιο, ποιο θα ευθύνεται. Μιλάμε για Εγώ. θυσίες τώρα σε ανθρώπους. Και ε, τέτοιο, ναι, τέτοιο, ναι, λέω, υπενθυμίζω ε, ότι, είναι... ότι την υπόθεση σατανιστών ε, από το παρελθόν. Ποιο θα τα έχει κάνει αυτό. Η ανοχή της ABU, τη κρατική τηλεόρασης. Διαμαρτυρήθηκε κανένα για αυτή τη συμμετοχή. Η ΕΡΤ διαμαρτυρήθηκε. Καταλάβανε ακριβώ τι γίνεται μπροστά του. Πριν από μερικά χρόνια είχαμε δικαστήρια, είχαμε θυσίε κτλ. Εδώ στην Ελλάδα είχαμε τρομάξει όλοι μα και λέγαμε Αμάρπανα ε, Παναγιά μου! Ναι, ναι. Και ήταν παιδιά. που μπορεί να είναι ακόμα φυλακή, έτσι. Δεν θυμάμαι. Ναι, δεν έχουν βγει. Ναι. Ε, ήταν παιδιά τα οποία δεν πιστεύει, τα πούμε ήταν αγγελικά πλασμένα τα παιδιά αυτά. Λοιπόν. Κανεί όμω δεν αναφέρθηκε σε αυτή την ιστορία. Κανένα δεν βγήκε σε, σε κανένα τηλεοπτικό κανάλι να μιλήσουν για αυτά. Θα μου πείτε, Ρακίτζη, και, και εσύ δεν είσαι και μίλησε. Τι να μιλήσω εγώ. Μπορώ εκεί που είμαι. Δεν είναι ότι δεν με αφήνουν, δεν με αφήνουν. Αλλά άντε να προλάβει να μιλήσει. Λοιπόν. Ε, ναι, δεν γίνεται. Αφού υπάρχει να μιλήσει, πρέπει να κάνει με διακοπέ. Δεν μπορεί δεν, δεν, να βάλει την άποψή σου εκεί κανονικά. Εντάξει, άσυλο θα βγει ο Μιλιόγλου και θα λέει η Eurovision αυτή και τα λοιπά και πρέπει να τη δεχτούμε. Δηλαδή, α πούμε αυτό που λέω εγώ, α πούμε τώρα δεν υπάρχει. Δεν είναι κανένα πουθενά τίποτα. Υπενθυμίζω τη δίκτυα των σαντανιστών και το τι είχε γίνει με την περίοδο, στην περίοδο εκείνη. Αυτά απλά πράγματα είναι. Και το βλέπουμε μπροστά μα και το ψηφίζουν οι κόσμοι και οι κοσμάκες και δεν διαμαρτύρεται η ΕΡΤ πώ δέχτηκαν αυτό. Και να σα πω κάτι. Δεν είναι και ηρωνία επειδή η άλλη λέει Ζόρια, πώ λέγεται Ζόρα, πώ λέγεται το κομμάτι. Uh, ναι, το ισπανικό επειδή λέει μέσα και αφήνει υπονοούμενο υπονοούμενο για κυρίες επιπληρωμή αφήνει υπονοούμενο αυτό ε, κάνανε ολόκληρη συζήτηση με την NBU αν θα εγκριθεί να μπει μέσα. Ε, είναι γελί. Συζητήσανε για αυτό αν θα μπει μέσα με την Ισπανία και αφήσανε τους σατανιστές αφήσαν μέσα. Δηλαδή να τρελαθώ ε, τελείως. Δηλαδή. Ε? Με ποινικό η τραγουδίστρια ε, έτσι. Με ναι, ποινικό μητρό. Ναι, ναι, παιδιά προσέξτε. Έχει ποινικό μητρό για, το, για, τα, για αυτά τα θέματα. Δεν έχει νομίζω καταδικαστεί, αλλά όταν έχει ναι, ανοιχτέ υποθέσει. Ανοιχτέ υποθέσει. Λοιπόν, όταν λοιπόν. Είναι ανοιχτή υποθέσή τη. Mm. Όταν λοιπόν έχουμε κάτι τέτοιο, πείτε μου λοιπόν τώρα πόσο ακόμα να αντέξουμε δηλαδή. Διάβασα... Γιατί νόμο νόμος, ε, νόμος Eurovision. Έχει κάνει και άλλα αυτή η τραγουδίστρια συγκεκριμένη από την Ιρλανδία. Είχε κάνει κάποιε ακραίε δηλώσει και για τι αμβλώσει. Γιατί είχε κάνει άμβλωση και είχε πει ότι ευτυχώ που ξεπερδεύτηκα το έμβριο. Ε, γιατί για να μπορώ να ζήσω τη ζωή μου, μιλάμε κάτι ακραίε δηλώσει που αν τι ακούγανε τώρα αυτοί που το παίζουν όλοι και καλά, πολύ πολιτικά αλκοέ και τα λοιπά, θα τραβάγαν τα μαλλιά του. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, ψάξτε λίγο, κουκλάρετε το όνομα τη συγκεκριμένη κοπέλα να δείτε κάτι ακραίε δηλώσει που έχει κάνει, που δεν έχει δώσει κανένα σημασία. Γιατί εντάξει, άσε μας. Να κάνουν άλλοι σωστό ρεπορτάζ. Άσε μας. Διαβάστε τις δηλώσεις που είπε ότι καλά έκανα και έριξα το παιδί γιατί είναι βάρος και τα λοιπά, και τα λοιπά. δηλαδή μιλάμε και τραβάς τα μαλλιά σου και λες δεν μπορεί αυτά τα άτομα να έχουν, δηλαδή να γίνονται διάσημα, να τους δίνεις βήμα, να τους επιτρέπεις να, ουσιαστικά να σου φορά παρτίδα πεντάλφα και έχει και τατουάς πάνω στο σώμα τη. Είχα διαβάσει. Έχει και τατουάς τα οποία είναι σατανιστικά πάνω στο σώμα και της. Και όχι μόνο αυτό, ήθελε και η σατανίστρια, ναι. γιατί η σατανίστρια είναι. Ναι ήθελε να βάλει για την Παλαιστίνη κιόλα από πίσω. και Και τσοκόψανε. Λοιπόν, είναι να τρελαίνεσαι. Είναι Επίση, το κοριτσάκι από το Ισραήλ, τι φταίει. Ένα κοριτσάκι το οποίο πήγαινε να τραγουδήσει και πρέπει λοιπόν να βγουν όλα τη γιουχάραν και τα λοιπά. Πήγαινε τη Γιουχάρνα. Αυτό, αυτό πάλι. Δυστυχώς... Ε, να κάνω μια ερώτηση. Πώ ξεκίνησε ο πόλεμο, Φύγανε να πούμε οι Παλαιστίνοι και φάγανε 1200 άτομα. Κάτσε ρε, η Δεν Μην φανταστείτε. Να σου πω κάτι. Ξεκίνησε από αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, και η μεν και η δε. Σε ένα πόλεμο υπάρχουν και οι δύο πλευρέ. Ναι, επειδή πεθαίνει ο κόσμο, άστο. Πεθαίνει ο κόσμο, ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή όμω, γιατί δεν βλέπουν και αυτή την πλευρά. Και αυτό, κοριτσάκι σου, τι φταίει. Και πάνε και χτυπάνε και βαράνε μέσα εκεί. Ανελέητα. Έγινε πανικό μέσα εκεί. Λοιπόν. Και επαναλαμβάνω. Πώ ξεκίνησε ο πόλεμο. Την πρόβα, έτσι. Ε? Διακόψαν την πρόβα. Βέβαια, διακόψαν την πρόβα. Mm -hmm. Λοιπόν, πώ ξεκίνησε ο πόλεμο. Βγήκαν ξαφνικά και θερίζαν τα κοριτσάκια. Mm -hmm. Δεν δηλαδή, θα θυμόσαστε τι εικόνε που βλέπαμε. Τι εικόνε. Καλά, και όμω. Το και όλο... Απάντηση Ξέρει ε, τι κάνανε. Συγγνώμη, ξέρει τι κάνανε αυτοί που φάγανε. Είχαν <γίλωσαν> πάει για ελληνικού σκοπού εκεί. Για να σταματήσει ο πόλεμο με την Παλαιστίνη. Αυτού σκοτώσανε. Αυτού πήραν όμοιρου. Την κοπαλίτσα την άλλη να πεταμένη όπω μέσα. Αυτέ οι εικόνε ξεχνιούνται. Ναι, εγκληματικό αυτό που κάνει το Ισραήλ. Αλλά όμω και οι δύο είναι εγκληματίε. Ακριβώ, τώρα το λέω σωστά. Ναι, και, και, οι και οι δύο είναι εγκληματίε. Και πάνε τώρα μέσα οι Παλαιστίνη λέει και τα λοιπά. Όχι, καθίστε απ' έξω. Από ένα σοου, γε... από ένα γεγονό. Λοιπόν, είναι μια δύσκολη υπόθεση. Και οι μεν και οι δε έχουν κάνει φρικτά πράγματα. Φρικτά πράγματα. Και οι μεν και οι δε. Το θέμα είναι όμω ποιο έχει τη δράση, ποιο έχει την αντίδραση. Και στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει, δεν υπάρχει δικαιολογία για του Ισραηλινού, αλλά είναι αντίδραση. Έχουν ομήρου. Έχουν ομήρου που του δει με αναγκάσια από στην πολιτική. Έχουν ομήρου μέσα. Ε, πόσοι έχουν μείνει, 80, Πόσοι έχουν μείνει, Γιατί έχουν σκοτωθεί 35, Έχουν φάει του 35 και θέλουν να διαλλαγεί. Δηλαδή ένα προ δέκα. Ένα προ δέκα Παλαιστινίου. Εντολή και άμεση και χειρία και τα κτλ. Δηλαδή και αυτοί α πούμε δεν αφήνουν του ομίλου ελεύθερου τουλάχιστον να πούνε πάρτε του ομίλου και γεια σα. Κρατάνε ομίλου. Αυτό δηλαδή, δεν, μετράει. Αυτοί δεν έχουν ψυχέ εκεί πέρα μέσα. Ωραία, πάμε καλύτερα στην Eurovision γιατί είναι δυσάρεστο τώρα αυτό να το πούμε. Όχι, γιατί ξέρει κάτι. Δεν μιλάμε για πολιτική κτλ. Εγώ είμαι κατά του πολέμου, είμαι υπέρ τη ειρήνη, δεν συζητάω καν. Θεωρώ εγκληματικά όλα αυτά που γίνονται κάτω και από τι δύο πλευρέ όμω. Και από τι δύο πλευρέ όμω. Όχι από τη μία, και από τι δύο πλευρέ. Εντάξει. Και κακώ αφήσανε να μπουν μέσα αυτοί οι άνθρωποι και να διαμαρτυρηθούν για το Ισραήλ. Και βέβαια κακώ όλοι βγαίνουν και λένε, ε, και πάνε να πολιτικοποιήσουν οι καταστάσει. Και καλά κάνει η ΕΜΠΙΟΥ και τα απαγορεύει αυτό το πράγμα. Να τα απαγορεύσει όμως σωστά. Έτσι, σωστά. Δηλαδή να, προη... να περιβρύσει και το χώρο. Σωστά. Να πάμε λίγο και στο Ζερόμ, που έχει γίνει χαμό και με τον ε, Αλευρά. Όλοι λένε τα χειρότερα. Μπορεί να είμαστε και μοναδικοί που του υποστηρίζουμε. Δεν ξέρω. <laughs> Παιδιά, ε, εμά πέρα από τα λάθη που έγιναν, okay, ε, το ένα βασικό λάθο, εγώ θεωρώ, με την ε, ουσιαστικά με τη Γερμανία που το χάσανε εκεί. Κατά τα άλλα, όμω ο ρυθμό του, οι φωνέ, η χρειά μου αρέσανε. Δεν, δεν μου ξέχασαν. Εμένα, στο αυτί μου, στον πρώτο ναι. ημιτελικό, δεν με πείραξαν καθόλου. Εμένα προσωπικά. Ναι. Ε, σα ίσα που περνάκανε και μου ήταν αδιάφορο αυτό που άκουγα, αλλά δεν μου ήταν όμω και αποκλειστικό. Και να σα πω και δεν κάτι: ήταν... 30%. Δεν μπορούμε να του το χρεώσουμε. Δεν μπορεί οι μεγάλοι παρουσιαστέ, λιάγκα ή οτιδήποτε να λέμε, Α κάνει νούμερα, τι καλό παρουσιαστή είναι αυτό που ότι... Κοιτάξτε, μετράει και το περιεχόμενο. Ναι, λέμε αλλά, ναι, ναι, αλλά και αυτό έλενα, που άκουσα ήταν ενοχλητικό αλλάζει. Άκουσε. Το 30% θα το δικαιολογήσουν οι Απνιέρ και τα λοιπά, okay, όπω okay. είπαν. Όπω είπαν ο το είπαν αυτό. Από άτομα τη εγώ λοιπόν δεν θα πάω στο 30% ούτε θα πάω στο περιεχόμενο. Mm -hmm. Εγώ θα πω το εξή: Εμένα δεν με ενόχλησαν. Όμω είναι πάρα πολύ κακό να βγαίνουμε όλοι μαζί και να βαράμε. Εγώ θα ήθελα να αφήσουμε να δούμε την εξέλιξή του στο δεύτερο ήμιτελικό, στο τελικό και μετά να βαρέσουμε όλοι παρέα. Ναι, σωστά. Μετά όλοι παρέα μαζί. Yeah. Τώρα εγώ σε εξέλιξη ε, που έχω τη Eurovision. Δεν θέλω εγώ τα παιδιά αυτά να ακούσουν αυτά τα πράγματα. Όχι, πέρυσι ε, η αλήθεια είναι ότι εμεί δεν ε, μας μα άρεσαν πολύ οι μελίτα. Δηλαδή δεν κάτι δεν, μας δε μα πήγαινε, καλά. Κάτι δηλαδή, ε, δεν μα πήγαινε καλά. Φέτο, δηλαδή, εάν δεν προσέξει και ακριβώ αυτά τα με τα λάθη που κάνανε και άκουγες τη, τη φωνή, ήταν εξή πολύ. Δηλαδή, ήπια, ωραία, στοποδια... δεν ήταν είχαν φωνέ. Να, να σου πω διαφορετικά. Γιατί συγχωρούν τα πάντα στη Σάτι και δεν συγχωρούν τίποτα στα παιδιά αυτά. Στο ζερό που είχες, και αυτός πειρετό. είχε. και αυτό πήρε το. Είχε πήρε το, ναι, ναι. ναι. ναι, ναι. Γιατί δεν συγχωρούν τίποτα. Εγώ ε, λοιπόν θα πω ότι ξέρετε κάτι. Θα κάνουμε τον απολογισμό μετά τον τελικό. Επαγγελματία ο ένα, επαγγελματία και ο άλλο. Η Σάτι και να έχει δυστυχώ φαραγγίτιδα πρέπει να πάρει 800 φάρμακα για να μα βγάλει από πρόσωπο. Δυστυχώ, δυστυχώ. Γιατί είναι αυτά τα τρία λεπτά, πόση ώρα είναι, πέντε λεπτά, θα πρέπει να κάνει τη δουλειά τη. Το ίδιο και ο Ζερόμ, ο οποίο προφανώ ε, και δεν είχε κάνει και πρόβεση, όπω ε, είπανε και στο πρωινό σου σου. Δεν είχε κάνει πρόβεση και στα κείμενα, δεν ήταν μαζί, σαν δίδυμο, Έτσι ώστε να δέσουν. Δεν είχαν να καλή να χημία, τέλο πάντων. Ναι, δεν είναι ε, 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 χημία ε, που θα έπρεπε. Εντάξει, να σου πω. Εάν ε, πούμε ότι. Να δεχτούμε του πολλού, ότι δεν είναι καλοί κτλ. Ποιο του επέλεξε η ΕΡΤ. Mm -hmm. Μία ΕΡΤ η οποία έχει επιλέξει Ευερνίκο πέρυσι. Με, με συνθήκε περίεργε. Εντάξει, μέχρι δικαστήρια φτάσαμε κάποια στιγμή. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι ανίκανοι. Είναι ανίκανοι να διαχειριστούν. Ε, βάζουν πάντα τον κολλητή του κολλητού ο κολλητέ. Αυτοί οι δύο δεν έχουν κολλητού. Δεν ξέρω πώ μπήκαν μέσα, δεν ξέρω πώ έγινε το σκηνικό. Πάντω δεν έχουν κολλητού. Δεν, είμαι δηλαδή δεν είναι με μέσον μέσα. Ε, η μελιτά, α πούμε, για μένα κακό πήγε εκεί πέρα πάνω που πήγε. Και έπρεπε να φάω τη μελιτά και στη μάπα, πριν ξεκινήσει ο πρώτο Μητελικό, να βγει και να μου κάνει αυτή την αηδία εκπομπή. Με τον άλλον που έλεγε. Και η επόμενη χώρα που αυτό. Ο άνθρωπο είχε χεστεί επάνω και που ήταν στον αέρα. Εδώ προφανώ συμφωνεί μαζί σου και η Γραμμέλη, γιατί έκανε κατευθείαν είδα ανάρτηση στο Twitter που λέει ποιο ο λόγο ύπαρξη αυτή τη εκπομπή. Ε, ναι, ε, ναι, ε, ναι. Υπάρχει αγαπητή Γραμμέλη, γραμμέλ, εισαγωγικά. Αγαπητή Γραμμέλη, υπάρχει λόγο να βγει η Μελιτά. Να δούμε τη Μελιτά. Τη βασίλισσα τη ΕΡΤ. Μέχρι ε, να τακτοποιηθούν όλα τα παιδιά, είναι αγαπητή και οι Αφροδίτη στην κατάσταση που βρίσκονται. Να λέμε τα σωστά. Ναι, ναι, και εδώ να πούμε και κάτι σημαντικό, διότι. <laughs> Η αλήθεια είναι ότι είχε υποθεί ρεπορτάζ από τον ε, Νίκο Γεωργιάδη ότι η μοναδική που δεν είχε πρόταση ήταν η Παλετσάκη. ναι, και Τελικά, η, η... η... Παλετσάκη είναι η μόνη που δουλεύει. Η Νανά Παλετσάκη είναι η μόνη που δουλεύει και όλοι οι υπόλοιποι είναι σε ένα μόνο. Ε, δηλαδή ναι, ναι, ήταν ναι, ναι λάθο ναι, ναι. ο Νίκο. εντάξει, κάνει και κανένα λάθο. Ναι, ναι. Κάνει και κανένα λάθο. γι' αυτό σου λέω αγαπητοί όλα τα παιδιά και είμαστε δίπλα Ναι, ναι, το αγαπητό βάλε εισαγωγικά πίτρε. Και να είναι του χρόνου σε εκπομπή να μπορέσει να. Να έχω να έχω να λέω. Να έχω να λέω. Να έχω να που Να έχω να μιλήσω. Λοιπόν, σου έλεγα για την ΕΡΤ yeah. ότι η ΕΡΤ έχει μια ανικανότητα. Έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι δεν ε, το πάει το πράγμα με τίποτα. Yeah. Πρέπει όλα αυτά τα άτομα που ασχολούνται με την Eurovision να φύγουν από τη μέση να ξεκαθαρίσουν να μπουν φρέσκα παιδιά μέσα. Άνθρωποι που αγαπούν πολύ την Eurovision και να το στηρίξουν. Είναι ένα σοου το οποίο φέρνει λεφτά στην ΕΡΤ. Φέρνει λεφτά στην ΕΡΤ. Αφήστε το παραμύθι: πληρώνουμε, πληρώνουμε, πληρώνουμε. Είναι το μοναδικό σοου που φέρνει λεφτά. Το 30% ξέρετε τι σημαίνει αυτό που έκανε την Τρίτη. Ε? Σημαίνει ότι την Πέμπτη τα διπλασιάζεται από σα, στη διαφήμιση. Κάτι πολύ σημαντικό όμω που πέτυχε φέτο, ε, μα εκπροσωπεί μια κοπέλα η οποία γενικά είναι αγαπητή και αποδεκτή από τον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή ουσιαστικά ε, όλοι έχουν προσκυνήσει στο ταλέντο τη, αλλά περιμένουμε απλά το αποτέλεσμα. Όμω η πορεία ω τώρα του ε, ναι, τους δείχνει διαφορά. ότι ο κόσμο. Υπάρχει μια διαφορά. Το τραγούδι. Όχι. Mm. Δεν θα πάω στο τραγούδι ναι. έτσι εύκολα. Ναι. Θα πω ότι μετά τη βλακεία με τον Βερνίκο που κάνανε, ε, ήρθε η ώρα να κάνουν μια σωστή επιλογή από μια καλλιτέχνητα η οποία έχει μια πολύ δυνατή ε, φωνή. Με ένα κορίτσι, Ένα κορίτσι το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό. Το τραγούδι το οποίο επέλεξαν είναι ε, κολλάζ. Όπω λένε, κολλάζ και μεγαλορίσκο. Ναι. Ε, κολλάζ. Το τραγούδι αυτό εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει. Δεν μπορώ να λέω έθνη κάτι το οποίο μου θυμίζει Ινδία. Δεν είναι Ελλάδα αυτό το πράγμα. Ε, εθνική έθνη αλλά όχι για την Ελλάδα. Α, ακούγεται όμω ο ελληνικό στίχο, επειδή πα, έχουμε ναι. παράπονα κάθε χρόνο. Ε, ε, ακούγεται. ναι, έθνη, με μέσα και ε, 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 ειδική εισαγωγή κτλ. Μην πάμε τώρα παρακάτω, δεν χρειάζεται. Έχουν βάλει τα πάντα μέσα για να μπορέσουν να, να, πιάσουν τον κόσμο από όπου μπορούν. Θεωρώ και το, το τα τα τα, τα τώρα α πούμε, το ξέρουμε <σχελίως> πάρα πολύ καλά ότι ήταν, ήταν επιτυχία σίγουρα γιατί είχε δοκιμαστεί με το δυνατά. Θεωρώ ότι στο μόνο που διαφωνώ είναι η με το ΦΟΚΑ είναι η υπερβολική κίνηση της ΣΑΤΗ που φαίνεται ότι ε, κουράζεται αρκετά, κουράζει τη φωνή τη γιατί πηγαίνει πάνω κάτω στο ένα Σταυρό. Μονοκάμερο, ένα μονοκάμερο mm. για να δουλέψει, θέλει περπάτημα. Ναι. Πηγαίνει πάνω ναι. κάτω στο Σταυρό. Ε, υπάρχει ένα μεγάλο, και ένα μεγάλο μειονέκτημα, θα το πούμε, που αυτό θα ήταν μειονέκτημα και για το ΦΟΚΑ, γιατί βλέπουμε στον Τζαζ ότι κάνει υπέροχα άκτα, αλλά τι γίνεται. Στα άκτα αυτά ενώνεται η αρχική οθόνη με το κάτω και γίνονται ένα και είναι φαντασμαγορικό αυτό που βγαίνει. Τώρα, εκεί στη σκηνή το μειονέκτημα που υπάρχει είναι ότι η πίσω οθόνη με το σταυρό δεν μπορούν να ενωθούν και φαίνεται ο κόσμος αριστερά δεξιά, ο σταυρός και η οθόνη ξεκρέμαστη από πίσω. Οπότε ό,τι κάνουν σαν σύνολο είναι μόνο εντυπωσιακό από πάνω. Άμα προσέξει την κάμερα. Δηλαδή, σαν σύνολο δεν μπορεί να ενωθεί η κάτω οθόνη με την πίσω, οπότε δεν βγαίνει κάτι, ξέρει, σαν 3D. Είναι όλα πολύ, άμα δει, πιο στατικά. Δηλαδή, ο σταυρό, η οθόνη και η πάνω κάμερα που θα βγάλει κάτι εντυπωσιακό. Αλλά επειδή η Ουκρανία έβγαλε το απόλυτο πλάνο, με τα, με τα πρόσωπα κάτω που είναι ξαπλωμένα ναι, δηλαδή ναι, 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 ναι. ουσιαστικά σαν νεκρούς ήθελε να δείξει, αλλά δεν ε, είχε ναι, ναι, κίνηση. Ναι, ναι, ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Ε, από εκεί και πέρα, παιδιά, μέχρι και το δικό μα που φαίνεται το ζάρι. Ε, φτωχό, ε, φτωχό. φτωχό, Γιατί, γιατί ε, το ε, ισοπαίδωσε ε, η Ουκρανία. Απλά και λαϊκά, φτωχομπι ε, Πάντω, παιδιά, αυτό με την Ουκρανία πρέπει να σα πω ότι το κομμάτι ε, το λάθο πάρα πολύ, βλέπω βλέπει ένα ήταν Δεν το έδωσε τόσο μεγάλη σημασία, αλλά η εικόνα που μου παρουσίασαν, αυτά όλα που έδειξαν, τα μηνύματα που περάσαν πάρα πολύ έξυπνα κτλ. μου άρεσαν πάρα πολύ. Και βέβαια μου άρεσε πάρα πολύ και το κομμάτι. Τα κάταψαμε. Υπέροφο... Άλλη μια έκπληξη ε, πολύ μεγάλη που θα νιώσουν πάρα πολλοί κόσμο αγνώ που βλέπει τη Eurovision. Ε, και περιμένετε, γιατί ο, σε λίγε ώρε ο δεύτερο ή μη τελικό θα και δείξει κι άλλα πράγματα. Ναι, ίσω το κάνανε. Αυτό που βάλανε ουσιαστικά, σαν βράχο που είναι πάνω η τελικο θα δειξει και αλλα πραγματα ναι το κανανε αυτο που βαλανε ουσιαστικα σαν βραχο που ειναι πανω η κοπελα και δείχνει τα πυροτεχνήματα, βόμβε, αν τα πω εγώ, που πέφτανε. Ουσιαστικά ενώνει την εικόνα. Αυτό που σου λέω ότι κάτω δεν μπορούν να ενώσουν την εικόνα με το σταυρό. Πήγε πιο πάνω η κάμερα, ενώνει την εικόνα και αυτό το έχουν παιδιά ένα, σαν ανεμιστήρα. Είναι. Το κρατάνε από κάτω και φυσάνε τα μαλλιά προ τα πίσω τη κοπέλα. Είναι, δηλαδή είναι, το. είναι απίστευτο. Ε, τώρα έχουμε και τι άλλε βέβαια συμμετοχέ. Σα λέμε σε λίγο είναι ο, ο δεύτερος δεύτερο ημιτελικό. Αλλά πιστεύω ότι η Ουκρανία είναι φοβερή. Εγώ ε, θέλω να ευχηθώ να περάσει η Μαρίνα Σάτ στο τελικό για να έχει η ουσία το Σαββατόβραδο, να είναι μια ωραία pizza night. Να τη ευχηθούμε ε, και ε, να πούμε ότι ο Νίκο Κοκλώνη ετοιμάζει την, Κοκλοβίζιον όπω κάθε χρόνο, η μέρα Παρασκευή. Νομίζω θα είναι δηλαδή. και η Καλομήρα. Ε? Η Καλομήρα, όχι νομίζω, θα είναι η Καλομήρα σίγουρα. Όπω επίση θα είναι και ο Σαρμπέλ. Α, ah, ωραία. <σταλήθηκε> Ο Ξαρμπέλ μένει εξωτερικό νομίζω. Ναι, μου φαίνεται κάπου η Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μένει, κάπου κάπου ναι. μένει η ναι, δεν ξέρω. Βρήκε την υγεία του. Ντουμπάι δεν πιστεύω ότι μένει. Ντουμπάι κάπου αλλού. Ε, κάπου καλά μένει. Ναι, πάντω είναι κάπου καλά. Περνάει καλά. Οπότε λοιπόν θα έχουμε και εκεί την Κοκλοβίζιον που εκεί έχουμε άλλα θέματα που θα περάσουμε πάρα πολύ καλά. Και επειδή έχουμε επανέλθει δρυμύτερη, θα μιλήσουμε στα επόμενα επεισόδια και για τη Βικουίν. Ναι, yeah, ναι, ναι, ναι. πολλά ακόμα αποκλειστικά ναι, που ναι, έχουμε. Θα τα πούμε αυτά στα επόμενα επεισόδια. Εμεί είπαμε σήμερα να ασχοληθούμε μόνο με την Eurovision αλλά και με όμω, Eurovision είναι. Οπότε λοιπόν την Παρασκευή το βράδυ, δείτε λοιπόν στον Α ε, σημεία ε, τη ε, Eurovision, κομμάτια τη Eurovision. Τα οποία και θα περάσουμε πάρα πολύ καλά. Και έτσι λοιπόν θα κάνουμε και μια προπόνηση. Παρασκευή Pizza Night και Σάββατο Pizza Night. Καλά, τώρα δεν μου λε ότι θα κάνει διατροφή. Έχουμε και, το... και τη λίστα. Θε και πίτσα night. Ε, να κάνουμε και μια. Ε, μα είναι και Εξέρεση. Παρασκευή και Σάββατο, βρε το Καλά, την Παρασκευή θα φάω το στάκι. Τι να δω, εδώ ε, ε, ε έχει μέρε. Ε, δεν είναι έχει μέρε. Δε, την Παρασκευή το θα φάω <laughs> το <laughs> 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 στάκι, α το. στάκι ή ναι. πίτσα night το Σάββατο. Εντάξει, πίτσα night το Σάββατο. Λοιπόν. Νομίζω αυτά είχαμε να πούμε για σήμερα. Έχουμε να πούμε και πάρα πολλά πράγματα, αλλά πλέον θα είμαστε κάθε μέρα κοντά σα. Οπότε και αύριο βίντεο θα βγάλουμε. Ε, σήμερα κιόλα με τον ημιτελικό νομίζω όλοι συζητάνε ναι, μόνο για ναι, ναι, Eurovision ναι. και έχουμε στην αγορετή και όλα αυτά που κυκλοφορούν φαρικίτιδα και άλλο στη Σάτ. Φαρικίτιδα οπότε αισθανόμαστε και άσχημα που την κρίνουμε γιατί είχε πάρα πολλέ αστάθειε. Αλλά τι να κάνουμε, παιδιά. Εξάλλου θα βγάλουμε και αύριο βίντεο, οπότε τώρα θα είμαστε εδώ κάθε μέρα κοντά ε, σα. Εν μεταξύ και ο Ποσειδώνα μα. Ναι. Μας. ναι. <laughs> 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 κάτι παρόμοιο έχει δηλαδή ακριβώ το ίδιο με τη Σάτ. Ναι, Τους ναι, κι ναι. ναι. αυτούς. Ο, ο, ο Ποποσιδόνας είναι λάτρος της Σάτη. Ναι, Τη λατρεύει ναι, πολύ. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ο οποίος ε, Ποσειδώνας παιδιά, πρέπει να σας πω ότι είναι ένα παιδί το οποίο είναι ειλικρινέστατο. Δηλαδή δεν θα, δεν θα, κρύψει αυτό που σκέφτεται. Αυτό που είναι με την Τζαγκρινού ήταν κάτι το οποίο δεν ήταν τωρινό. Δηλαδή υπερασπίστηκε τον εαυτό του. Το είχε πει αυτό από, από ναι. εκείνη τη στιγμή. Όπω και εγώ υπερασπίστηκα τον εαυτό μου και βγήκα και τρελαμένο ε, γιατί εγώ ήμουν υπέρ τη ε, τσακρινή. κατά βάθο θεωρώ ότι στεναχωριέται. Δηλαδή, το στεναχωριέται. Δηλαδή, ναι. Και είναι, δηλαδή... είναι καλό παιδί. <σθυλί> ναι. Όχι, συγγνώμη, επειδή ναι. ο Πουλόπουλο βγήκε και είπε αερομαλακίε μαλακίες ναι. ε, με το θέμα εγκυμοσύνη κτλ. κτλ Να πούμε λοιπόν ότι ε, Πουλόπουλε ε, δεν είναι κακό παιδί ο... Και δεν είναι όλο να χτυπάμε κάποιε φορέ με αυτόν τον τρόπο, γιατί ξέρει το πάει αλλού ο Πουλόπουλο. Ε, είναι ειδικά κατά να λέμε και τι αλήθειε. Μη χτυπά τόσο πολύ, Βεβαιαπουλό, που λέγεται και ο Ποσειδώνα δικό μα είναι. Δηλαδή θέλω ναι, να, σου ναι. ένα μας Τι άλλο θες να σου πω: Είναι δικό μα παιδί. Τι άλλο θέλει να σου πω, Ο Ποσειδώνα, δεν το είπε τόσο εσχρά στο ότι να Όχι, πειράξει μία, την κοπέλα που είναι έγκυρα. Καταρχήν, ε, δηλαδή. ε, θα μπορούσε να πει πολύ περισσότερα πράγματα ε, από αυτά που είχε πει στο παρελθόν. <σχεδόν> Αλλά όμω δεν μπορεί όταν είναι εκεί και ξαφνικά πηγαίνω εγώ και λέω: Α πούμε, εγώ με φάνσου κτλ. Εάν δεν απαντούσε. Ε, ίσως αυτό και εγώ δηλαδή για αυτό που έγινε <σχεδόν> <σχεδόν> με τον Ποσειδώνα, εάν δεν απαντούσε θα ήταν σαν να ανερεί τη δικιά του θέση που είναι, έχει ο άνθρωπο. Ναι, ναι, δηλαδή, ναι. εκείνη τη στιγμή έχει ναι. ή να υποστηρίξει τον εαυτό του, ε, λέγοντα ότι είναι οκ, φαν αυτό ο τρελό εδώ, αλλά εγώ καμία σχέση, και αυτό είναι δικαίωμα του καθενό ε, να μιλήσει. Όταν βγαίνει και σου παίρνει μια συνέντευξη, εάν ε, το ρίχνουμε σε εγκυμοσύνη σε λοιπά και τα λοιπά, που το κορίτσι είναι, άσχημα, ναι, ναι. Όχι, είναι, okay, ε, είναι άσχημο ναι. να το ρίχνουμε προ τα εκεί, γιατί ναι. εντάξει, δεν είναι, είναι τόσο ναι. θετικό ρε παιδιά. Ναι. Ναι. Εντάξει, ναι. μίλησα πολύ ήπια, μίλησα όμορφα και μάλιστα τι είπε η, η Έλληνα Τσακρινό. Είπα εγώ το συγχωρώ. Αυτό, ναι... αυτό δείχνει ότι το κορίτσι είναι ανοιχτό και καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ότι και ο άλλο έχει τη θέση του. Όπω εγώ είπα ότι, και είπε μάλιστα ότι το γνώρισε και ότι το σύζησα πάρα πολύ. Δεν είναι ψέματα. Λέμε αυτό, αυτό το έκανα με το που είδα το βίντεο, εγώ τρελάθηκα. Ε, ήταν λοιπόν... και χιουμοριστικό γιατί η Ελένη γύρισε, είπε ότι έχουμε το κορίτσι εδώ, ξέρει, μα ακούει. αλλά ήταν Δεν, ήταν, κάτι επιθετικό από την εκπομπή. Ναι, 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 ναι. αλλά εντάξει, βρήκαν ευκαιρία. εκεί να κάνουν κανένα νούμερα και το κάναμε. το νούμεράκι. Λοιπόν, μπράβο. Δικά μα παιδιά είναι. Ναι, δικά μα παιδιά είναι. Ε. Ε, εντάξει. Λοιπόν, τέλο πάντων. Αλλά ο Ποσειδώνα είναι καλό παιδί. Δεν είναι κακό παιδί. Ε, εντάξει. Ναι, ε, είναι καλό παιδί, καλό παιδί. Λοιπόν, αυτά να τα λέμε για να τα ξέρουμε δηλαδή. Έχει καλό κουμπάρο η Ιωάννα. Ναι, έχει είναι η Ιωάννα μαζί. <laughs> ναι. κουμπάρο. κοίτα, όταν ευρεάζει είναι έντονο, όταν ε, πάλι θέλει να κάνει την πλάκα του, είναι, έχει ωραίο χιούμορ. Είναι νομίζω. Ε, εντάξει, Ξέρεις, είναι ναι, παραξηγή, σου έχει, έχει, ε, να σου πω, έχει, και ένα χιούμορ το οποίο ρε παιδί μου είναι. Δηλαδή, υψηλού επίπεδου ώρες ώρες. Δηλαδή πρέπει <σφυ> να είσαι σε εγρήγορση. Σε, σε είπε και τρελό. Εντάξει μου, είπε. Θα τον τύρω, θα τον τύρω. Εντάξει μου, δηλώσει μου ούτως Είμαι τρελαμένος μαζί σου. Λοιπόν. Ε, ραντεβού πρώτα Θεό αύριο, γιατί έχουμε, θα έχει τελειώσει και ο μητελικό, οπότε θα ξέρουμε ακριβώ τι γίνεται. Η πετερή έρχεται. Ναι. Λιπητερή. Μακάρι όλα να πάνε καλά, Ά. να περάσει τον τελικό που θα περάσει 100%. Ναι, 100%. δεν είναι ενδιαφέρον άμα δεν έχουμε Αν, την δε, προβλή, αν δεν περάσει τελικό, σώμα. μετά παιδιά, εγώ δεν βλέπω. Από την Κύπρο, βρε. Έλα, έλα. Εάν, εάν, δεν περάσει τελικό η Σάτι, εγώ δεν θα κάτσω σαματιάτικα δηλαδή, να δω Ό, βίζιο. Εγώ θα Δείτε δω λόγω τη ήλια. Εντάξει, κάτσε μόνη σου. Αλλά δεν έχει και τσά να πάω και πέρα, θα έχει την Παρασκευή, είπαμε. Κοκλοβίζιον. Εάν δεν περάσει, θα πάω κοκλοβίζιον. Θα πάω στο τζαστ. Γιατί παιδί μου, αν δεν περάσει, θα πάω Αν δεν περάσει, άτι, εγώ θα πάω κοκλοβίζιον την Παρασκευή. Να, να, απολαύσω γύρω βίζιον, τουλάχιστον πραγματική. Με τι επιτυχίε μεγάλε. Ε, γύρω βίζιον κομμάτια θα πούμε. Κοκλοβίζιον είναι αυτή. Δεν ξέρει, δεν είχαμε πάει και πέρυσι και περάσαμε ωραία. Καταπληκτικά. Ε, το ξέχασε. Πέρυσι εκεί δεν έτρεχα. Παρασκευή ήταν πάλι. Mm. Έτσι. Yeah. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε τώρα. Yeah. Like apa lah? Like. Bye bye.